Είναι φεστιβάλ υποκρισίας να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Γιατί οποιοδήποτε λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε ιδιωτική τριτοβάθμια, ιδιωτική, όχι μη κερδοσκοπική, ιδιωτική, λέει ψέματα. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το El Dorado. Η Χεραμέψ κατήργησε τον μεταλλικιακό πρόσφατα και έδωσε πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Και τώρα έρχεστε και λέτε. Δεν αναγνωρίζω. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, μην απαντάτε. Τι λέτε, καλέ, παρακαλώ. Αφού το φτιάξατε το πρόβλημα, κύριε Πολάκη, να το αναγνωρίσουμε. Κύριε Πολάκη, μας δουλεύετε, κύριε Πολάκη, πρόβλημα προέκυψε. Σε μετοπική σύγκρουση με το καλημέρα τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έρθαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το επέβαλε, κύριε Πολάκη. Δεν σου επέβαλε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση την Κεραμέως να καταργήσει τα μεταλλικιακά δημόσια προγράμματα. Η αντιπολίτευση ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, θέτοντας ζήτημα της συνταγματικότητας. Χρειαζόμαστε ισχυρά πανεπιστήμια και όχι προφανώς παραρτήματα και καμουφλαρισμένα franchise. Καλούμε τον Υπουργό να αποσύρει το σχέδιο νόμου αυτό και για λόγους αντισυνταγματικότητας και γιατί είναι βαθιά αντιδραστικό. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, με τη μεταρρύθμιση μπαίνουν κανόνες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεσπίζονται αυστηρά κριτήρια για την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Ερχόμαστε να κάνουμε και να ασκήσουμε αυτήν την εποπτεία την οποία περιέγραψα πριν, με τους πιο αυστηρούς όρους που μπορεί να τεθεί στην Ευρώπη. Πριονίζουμε τα πόδια ή τεντώνουμε το σώμα της κοινωνίας ανάλογα με κάποια συμφέροντα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και η ρύθμιση για την αυτονόμηση του ανοιχτού πανεπιστημίου. Δώσατε εντολή! Όταν δεν έχουμε έννοια επιχειρημάτων, περιμένουμε το λόγο. Έχετε πολύ άγχος. Δώσατε εντολή σε εξετάσεις. Πολύ άγχος. Για πώς θα γίνουν εξετάσεις. Μην μιλάτε για αποτέλεια. Η κυβέρνηση έχει καταντήσει serial killers του συντάγματος. Κόντρα με πρωταγωνιστή ξανά τον Παύλο Πολάκη, είχαμε και για τον κατάλογο των φορέων που θα μιλήσουν στην Επιτροπή. Πρέπει να καλέσετε το Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών. Γιατί αλλιώς να πάτε να σας χειρουργήσουν οι γιατροί που θα βγουν από εκεί. Η άρνηση επί της αρχής στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αποτελεί σαφή απόδειξη αντιμεταρρυθμιστικής τάσης.